Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για άλλη μια φορά μαζί εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Blue Sky, στην εκπομπή Ελληνική Αγωγή, όπου σήμερα, στον αγώνα που κάνουμε για την προάσπιση της λογικής στη χώρα της παράνοιας, γιατί κατά τη δική μου αντίληψη η χώρα η οποία ζούμε είναι η χώρα της παράνοιας πια και αυτήν πρέπει να αντιμετωπίζουμε, έχω έναν προσκεκλημένο στον οποίο θέλω να πάω ευθύς αμέσως και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα σας περιγράψω τι έγινε σήμερα. Εκεί που πήγα να απευθύνω χαιρετισμό εκ μέρους του κόμματος Νέας Δημοκρατίας στο Σύλλογο Εργαζομένων της ΕΙΠ. Μου δόθηκε η ευκαιρία, μιλώντας με τους εργαζομένους στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, αλλά και σε μεγάλη ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους των κομμάτων, για άλλη μια φορά να διαπιστώσω ότι στη χώρα την οποία ζούμε, δυστυχώς, και αυτή είναι μεγάλη ευθύνη και του πολιτικού μας συστήματος και του δημοσιογραφικού κατεστημένου, γιατί δεν μπορέσαμε, δεν προλάβαμε να εξηγήσουμε εγκαίρως στον κόσμο το τι συμβαίνει και βέβαιως ο κόσμος ελείψει άλλων λογικών εξηγήσεων, προτιμάει να πάει σε συνωμοσιολογίες του τύπου, μας έφαγαν τα λεφτά γιατί θέλουν τον ρηκτό μας πλούτο, γιατί ήρθε ο Σόρος ή για δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά του αγώνα υπέρ της λογικής, σήμερα έχω ένα προσκεκλημένο πάρα πολύ ιδιαίτερο, τον οποίον δημοσίως ευχαριστώ που είναι μαζί μας στην εκπομπή σήμερα. Και καλωσορίζω τον κύριο Γιώργο Κεσάριο. Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, μιλάω λίγο δύο λόγια για μια εισαγωγή και ξεκινάω τις ερωτήσεις μου, γιατί ξέρετε εδώ ο χρόνος τρέχει. Εγώ τον κύριο Κεσάριο τον εγνώρισα σε εισαγωγικά μέσα από τα άρθρα του στην ιστοσελίδα capital.gr. Επί σειρά μηνών διεπίσω ότι πάρα πολλά πράγματα που σκεφτόμουν τα σκεφτόταν και κάποιο άλλο. Και μάζεσαι σε πάρα πολλά πράγματα που είχα μισές γνώσεις, όχι καλές γνώσεις και όχι την πλήρη αντίληψη του πράγματος, ο άνθρωπος αυτός κάθε μέρα με το άρθρο του μας έδινε τη δυνατότητα σε όλους όσους μπαίναμε να διαβάσουμε, να ξεστραβωθούμε και να καταλάβουμε πέντε πράγματα, πώς πρέπει να δούμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά πάνω στο μεγάλο τομέα της οικονομίας. Η προσωπική μας γνωριμία έγινε τελείως τυχαία, λόγω του ότι βρεθήκαμε σε μια τηλεοπτική εκπομπή κατά τη διάρκεια των εκλογών και μια φορά τον είδα και εδώ, όπως έβγαινε, θυμάμαι που έκανα εκπομπή και σχολίασα την παρουσία του Blue Sky. Και ο Κεσάριος ήταν συνυποψήφιός μου στην Β' Αθηνών, αλλά με το κόμμα της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, με το κόμμα της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Λοιπόν, θέλω λοιπόν δημοσίως να πω ότι δεν έχει σημασία τα κομματικά του μας, διαφορετικά κόμματα στις εκλογές. Αυτό για μένα είναι τελείως δευτερεύον θέμα. Οι άνθρωποι χωρίζονται όχι τόσο στα κόμματα, αλλά χωρίζονται σε λογικούς και παράλογους. Και σε ανθρώπους που θέλουν να βρουν λύση και σε ανθρώπους που θέλουν απλώς να γκρινιάξουν και να φωνάξουν ή να προασπίσουν το όποιο αντικειμένο τους. Θεωρώ τον κύριο Κεσάρη μας στην ίδια πλευρά των λογικών ανθρώπων, που μπορεί να έχουμε και τις επιμέρους διαφωνίες μας, όπως όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να συνεννοηθούμε λογικά. Γιώργο, το λέω δημοσίως και μου επιτρέψει τον ελληνικό. Εάν εξαρτάταν από μένα και είχα εγώ τηλεοπτικό σταθμό, θα σου είχα δώσει 2-3 ώρες την ημέρα να βγαίνεις και να εξηγείς με απλά πράγματα τα οικονομικά, μπας και καταλάβει ο κόσμος το τι συμβαίνει. Και σε ευχαριστώ πολύ ως αναγνώστης, κατά πρώτον. Σε ευχαριστώ για τα πάρα πολύ καλά λόγια. Και επίσης να πω και κάτι και εγώ για τον Άδωνη, μου επιτρέπεις επίσης τον ελληνικό. Είναι ίσως ο μοναδικός στα ιστορικά χρονικά της ελληνικής πολιτικής ιστορίας που προεκλογικά έδωσε το χρήσμα σε κάποιον, σε μένα δηλαδή, από ένα άλλο κόμμα που δεν τον ήξερε καν. Διότι εκείνη την ημέρα που πιστεύω αυτό το βιντεάκι και το έχω φυλάξει θα μείνει ιστορικό, όταν είπες ψηφίστε το Σταυρό στο Γιώργο Κεσάριο, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει στα... Και σε άλλο κόμμα. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει στα ελληνικά πολιτικά χρονικά. Και αυτό νομίζω, τέλος πάντων, σε ανεβάζει ακόμα περισσότερο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι είμαι ο μοναδικός που έχει πάρει τέτοιο χρήσμα προεκλογικά από άλλον υποψήφιο. Λοιπόν, μπαίνω σε ερωτήσεις τώρα γρήγορα. Θα κάνουμε και σε απλές ερωτήσεις, συγχώρεσέ με, για να ακούσω εγώ μια γνώμη και μετά μπαίνουμε και στα λίγο πιο σύνθετα που είναι τα φορολογικά τα οποία θέλω να μας πεις. Ναι. Ερώτημα πρώτο. Ακούμε συχνά λοιπόν από κάποιους ότι δεν πρέπει να ψηφιστούν τα μέτρα και δεν πρέπει να πάρουμε τη δόση. Ερώτημα στον Γιώργο Κεσάριο. Εάν δεν πάρουμε τη δόση, τι θα συμβεί στην οικονομία μας? Αν δεν πάρουμε τη δόση, το κυριότερο πρόβλημα έχει να κάνει με το τραπεζικό σύστημα. Δεν μπορεί καμία χώρα να λειτουργήσει χωρίς ένα λειτουργικό τραπεζικό σύστημα. Έστω αν λειτουργικό,
εννοούμε. Απλά να υπάρχουν οι καταθέσεις εκεί πέρα και να λειτουργεί το σύστημα συναλλαγών στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, άμα δεν πάρουμε τα λεφτά και δεν μπορεί να ανακεφαλοποιηθεί σωστά το τραπεζικό σύστημα, δεν θα λειτουργεί τίποτα. Θα πηγαίνει κάποιος στις τράπεζες και δεν θα βγαίνουν λεφτά. Νομίζω αυτό από μόνο του, χωρίς να πούμε πάρα πολλά άλλα πράγματα, φτάνει. Αυτό το απλό πράγμα που λες, που εγώ το καταλαβαίνω, ότι καταλαβαίνω ότι θα πει ανακεφαλαιοποίηση. Μπορείς να μου δώσεις μια λογική εξήγηση γιατί διάφοροι πολιτικοί εκπρόσωποι ή δημοσιογράφοι δεν το εξηγούν τόσο απλά στον κόσμο, όπως το είπες. Νομίζω... Εάν δεν πάρουμε τη δόση, θα πηγαίνει το μηχάνημα να πάρει λεφτά τις καταθέσεις και δεν θα δουλεύει το μηχάνημα. Νομίζω σε μεγάλο βαθμό δεν πρέπει να το καταλαβαίνουν. Νομίζω δεν καταλαβαίνουν όλοι τι σημαίνει κεφαλαιακή επάρκεια, τι σημαίνει ότι κάθε τράπεζα παίρνει άδεια λειτουργίας από την κεντρική τράπεζα και ότι πρέπει να έχει ορισμένα κεφάλαια, ίδια κεφάλαια σε σχέση με τους δείκτες καταθέσεων και χορηγήσεων κτλ. Πρέπει να υπάρχουν ορισμένες αναλογίες. Δηλαδή, εμείς λέω, γιατί είναι πονηρό το ερώτημα, εμείς που λέμε ότι πρέπει να γίνει ανακεφαλαιοποίηση και να πάρουν οι τράπεζες αυτά τα λεφτά για να λειτουργεί το σύστημα, είμαστε κατά κάποιο τρόπο δούλοι των τραπεζών? Δηλαδή, όχι, το λες αυτό, όχι, γιατί βέβαια σε πληρώνει κάποιος τραπεζίτης? Όχι, βέβαια, γιατί πρέπει να καταλάβουμε γιατί σημαίνει ανακεφαλαιοποίηση. Ανακεφαλαιοποίηση. Πες τα μας, σε παρακαλώ. Ναι, ανακεφαλαιοποίηση σημαίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κοινές μετοχές. Με λίγα λόγια, το τούχου σου ή τέλος πάντων όποιος φορέας, αν γίνει σωστά η ανακεφαλοποίηση, διότι μέχρι τώρα δεν την έχουν κάνει σωστά, αλλά αν γίνει σωστά όπως πρέπει να την κάνουν ή όπως λέγανε ότι πρέπει να την κάνουν, ουσιαστικά θα κρετικοποιηθεί σχεδόν το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδος. Δηλαδή οι μετοχές των τραπεζών δεν θα είναι του Σάλα, του Λάτσι. Όχι, βέβαια. Όχι. Θα είναι του κράτους. Βεβαίως. Και ούτε καν θα δώσουμε λεφτά στην τράπεζα ή σε κάποιον μέτοχο. Θα πάνε για να ενισχύσουν τα κεφάλαια της τράπεζας και σε ανταλλαγή, επειδή στα λεφτά αυτά τα έδωσε το ελληνικό κράτος διαμέσου της Ευρώπης και μέσω του τούχου σου κτλ., η κυριότητα των τίτλων ιδιοκτησίας των τραπεζών λογικά θα περάσει στο κράτος. Η πολύ μεγάλη. Μήπως είσαι, ξαναλέω, μίσταρν όργανο κάποιων τραπεζιτών και μας το λες αυτό? Γιατί αυτό με κατηγορούν εμένα όταν λέει την ανακεφαλαιοποίηση. Ναι, όχι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η τράπεζα. Ξέρετε κάτι, οι τράπεζες έχουν χάσει τα κεφάλαιά τους, τα ίδια τους κεφάλαια. Μάλιστα, αν υποθέσουμε ότι κάνουμε mark to market σήμερα πάρα πολλά από τα πάγια τους που έχουν, δηλαδή αν πραγματικά μετρήσουμε πόσο αξίζουν, να το πούμε έτσι, ενδεχομένως να έχουν και αρνητική αξία πολλές τράπεζες. Οπότε δεν μπορεί να λειτουργήσει μια χώρα χωρίς ένα σωστό τραπεζικό σύστημα τη σύγχρονη εποχή. Αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να γίνουμε Βόρεια Κορέα, ναι, εντάξει, εκεί μπορεί να γίνει, φαντάζομαι, ξέρω εγώ. Άλλο ερώτημα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν παίρνουμε αυτά τα λεφτά. Μήπως υπάρχουν κάπου αλλού τόσα πολλά λεφτά που κάποιος μας δίνει με χαμηλότερο επιτόκιο και καλύτερους όρους και εμείς οι κακοί για κάποιο λόγο, οι μνημονιακοί, οι προσκυνημένοι στη Μέρκελ, δεν τα παίρνουμε? Δεν νομίζω να υπάρχει κανένα στον πλανήτη Γη που θα μας δώσει λεφτά με 2,5 και 3% που μας δίνει το κακό το δούνου του. Πες το πάλι. Μα δεν είναι στιγνός το κογλύφος το δούνου του, τι είναι αυτά που λες? Είναι βέβαια, με 2,5 με 3% θα έπρεπε να μας τα δίνει τζάπα, ξέρω εγώ, εντάξει. Με 2,5 και 3% δεν νομίζω να υπάρχει άλλο στον κόσμο, ακόμα και οι Ευρωπαίοι μας δανείζουν με 4 και με 5. Οπότε μεταξύ των Ευρωπαίων τέλος πάντων και του δούνου του, προσωπικά αν μπορούσα να δανειστώ μόνο από το δούνου του, θα δανειζόμουν μόνο από το δούνου του. Μήπως είσαι υπάλληλος του Σόρος? Λοιπόν, επόμενο ερώτημα. Ωραία, άρα λοιπόν μείναμε. Πρέπει να γίνει ανακεφαλαιοποίηση. Αν δεν γίνει ανακεφαλαιοποίηση, σταματάει να λειτουργεί η οικονομία μας. Δεν λέμε ότι σωζόμαστε, προσέξτε. Σταματάει να λειτουργεί η οικονομία μας. Δεν σωζόμαστε με τίποτα. Όχι, δεν είναι σωτήριο αυτό. Μπράβο. Δεν θα μας σώσει. Και τρία, ότι δεν υπάρχουν πολλά λεφτά. Πάμε τώρα, παρακαλώ πολύ, μια επόμενη ερώτηση. Εσύ που παρακολουθείς την οικονομία και είσαι τεχνοκράτης και. Γιατί φτάσαμε ως εδώ? Μπορεί να δώσει μια εξήγηση. Δηλαδή, ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο κάποιοι για να μας αρπάξουν τον ορυκτό πλούτο? Πάμε στο χάρι που ακούω. Όχι. Φτάσαμε εδώ διότι δια πάρα πολλά χρόνια ξοδεύαμε πολύ περισσότερα από αυτά που είχαμε και την διαφορά την δανειζόμαστε. Απλά φτάσαμε σε κάποια φάση, σε ένα σημείο, όπου αυτοί που ήταν πρόθυμοι να μας δανείσουν, δεν μας δάνειζαν πια. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν υπάρχει. Σαν μια επιχείρηση που πλέον δεν μπορεί άλλο να δανειστεί, ένα φυσικό πρόσωπο που φουλάρει τις πιστωτικές του κάρτες και σε κάποια φάση του λέει η τράπεζα δεν σου δίνω άλλα. Ναι, αλλά ρωτάω μήπως αυτό μας το κάνουν επίτηδες και μας δίνουν αυτά λεφτά για να μας αρπάξουν τώρα, ξέρω εγώ, τον ορυκτό μας πλούτο, την Ακρόπολη. Πρε,
μην γελάς, αυτά λένε. Αυτά λέει ο Καμένος στη Βουλή. Αυτά ακούγα στην ΑΕΠ. Δεν σου παρακαλώ πολύ. Δεν νομίζω η Ακρόπολη να έχει αρκετές ταμιακές ροές έτσι ώστε να έχει κάποια χρηματιστηριακή αξία. Στην Ακρόπολη που είναι για μας. Έχει, ας το πούμε, αξία για μας, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε η Ακρόπολη να αποφέρει κέρδος. Το άλλο, ποιο είπες? Ο ρηκτός μας πλούτος. Ο ρηκτός μας πλούτος είναι δικός μας πρόβλημα. Είναι δικό μας πρόβλημα. Τώρα, δεν μπορώ να. Δηλαδή, πριν 5 χρόνια δεν υπήρχε θέμα του ορυκτού πλούτου. Ξαφνικά έχει γίνει θέμα ορυκτού πλούτου. Μακάρι να έχουμε κάτι. Μακάρι να αποδειχθεί. Εγώ σου λέω έχουμε. Μακάρι να αποδειχθεί. Άλλο λέω, θα μας τον πάρουν με κάποιο Όχι, τρόπο. Δεν μπορεί να μας τον πάρει κανένας. Δεν έχεις υπογράψει κανένα ενέχειρο έναντι του πλούτου σου. Όχι μόνο δεν σου πάρουν τον ορυκτό πλούτο. Να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας τι μας έχουν πάρει μέχρι σήμερα. Που ακούω κάθε μέρα ότι ξεπουλάμε και έχουμε ξεπουλήσει. Τι μας έχουν πάρει για πες. Τίποτα. Δεν έχουμε πουλήσει τίποτα. Ούτε καν μια αποκρατικοποίηση της προκοπής δεν έχουμε κάνει. Απολύτως τίποτα δεν μας έχουν. Είσαι μίσταρν όργανο της Μέρκελ, της Λίκενας του Βερολίνου που λέει και ο Τράγκας. Σαν δεν τρέπεσαι που λες ότι δεν μας έχουν πάρει τίποτα. Πριν μερικά χρόνια λέγανε ότι οι Γάλλοι μας παίρνουν την εμπορική κτλ. Λοιπόν, εγώ δημοσίως. Θα ήθελα παρακαλώ την Credit Agricole να την ακηρύξουμε σε εθνικό ευεργέτη. Γιατί έχει χαλάσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ από τα λεφτά των μετόχων, τα έχει φέρει στην Ελλάδα, άρα έχουμε θετικές ταμιακές ροές από την Ευρώπη που δεν θα είχαμε. Και φεύγει τώρα. Όχι, φεύγει βεβαίως εφόσον τα έχει αφήσει εδώ, διότι πουλάει για 1 ευρώ την εμπορική, συν θα βάλει άλλα 500, δεν ξέρω πόσα θα βάλει από πάνω για να μας τη χαρίσει. Μία παύση για να το καταλάβει ο κόσμος. Όταν επωλείται η εμπορική στην Credit Agricole, όλοι αυτοί οι ανόητοι που από το πρωί στο βράδυ λένε αυτές τις. Έτσι. Του κύριε φυλακή το στόμα του, πήγα μου ξεφύγει ένα γαλλικό. Λένε αυτές τις ανοησίες για το μνημόνιο κτλ. Φωνάζανε ότι ξεπουλάμε την εμπορική στους Γάλλους. Έτσι, έτσι. Οι Γάλλοι πήραν την εμπορική, χάσαν μέχρι σήμερα 14 δισεκατομμύρια ευρώ και μας τη δίνουν πίσω όχι τσάμπα, αλλά πληρώνουν και από πάνω. Περίπου 500 εκατομμύρια. Δηλαδή, όχι μόνο δεν ξεπουλήσαμε την εμπορική στους Γάλλους, αλλά τους φάγαμε και 14,5 δισεκατομμύρια. Τους το έλεγα πριν από καιρό, τους ταχώσαμε τα χαρτιά, γιατί στο ΜΕΤΕ που τα αγόρασαν στα 28 ευρώ και τώρα είναι στα 3-4. Πες το και αυτό για την Deutsche Telekom. Οι κακοί Γερμανοί ναι, μας βάλανε στο δούνου του και μας πήγαν με τη Λίκαινα του Βερολίνου. Πόσο αγόρασαν το χ του ΟΤΕ, Γιώργο μου? Αν θυμάμαι καλά, 28 ευρώ. 28. Πόσο έχει σήμερα? Νομίζω 3,5-4 κάτι τέτοιο. Οι κακοί Γερμανοί αγοράσανε εκατοντάδες χιλιάδες μετοχές του ΟΤΕ προς 28 ευρώ τη μία, γιατί το σχέδιό τους ήταν να την αγοράσουν 28 και να την κρατήσουν σήμερα στα 3,5. Τόσο έξυπνοι είναι αυτοί οι κακοί Γερμανοί. Και δεν την αγοράζουν σήμερα το υπόλοιπο. Αν έχει χει αξία, γιατί δεν παίρνουν να αγοράσουν το υπόλοιπο? Ξέρεις, με βλέπεις ενθουσιασμένο. Ξέρεις πόσο σπάνια συναντώ λογικό άνθρωπο σε αυτή τη χώρα πλέον? Σε αυτή τη χώρα, αγαπητέ Γεώργιε, πας να μιλήσεις σε κάποια για λεφτά και οικονομικά και σου αρχίζει ένα κάρο μπούρδες. Και όσο μεγαλύτερη ανοησία λέει κάποιος, τόσο πιο πιστευτός γίνεται. Έτσι, έτσι. Πάμε τώρα σε κάτι μείζον, γιατί ο χρόνος δυστυχώς τρέχει και εγώ έχω τα άγχη μου εδώ πέρα τα επαγγελματικά. Είχες γράψει ένα άρθρο, το οποίο πρέπει να σου πω ότι εμένα και με προβλημάτισε και το θεωρώ ορθόν. Αλλά θέλω να μας το περιγράψει στην τηλεόραση. Mm-hmm. Για το θέμα του κουρέματος των στεγαστικών δανείων. Ναι. Και την επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω της επαναφοράς τραπεζικής πίστης μέσω αυτού του κουρέματος. Για πες μας το μας λίγο. Κοιτάξτε, είναι μια φράση που έχω γράψει τώρα και πολύ καιρό και τη χρησιμοποιώ σε πολλά με διαφορετικό τρόπο. Είναι χρέη τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν, δεν θα πληρωθούν. Αυτό σημαίνει αν κάποιος έχει αγοράσει ένα σπίτι που το αγόρασε 250.000 και σήμερα αυτό το σπίτι έχει 125.000, και χρωστάει 250.000, να μην σας πω παραπάνω, διότι δεν πληρώνει ενδεχομένως τώρα και 2 χρόνια. Η λογική των πραγμάτων λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση η τράπεζα να πάρει πίσω τα λεφτά της. Ούτε αυτός έχει κίνητρο να συνεχίσει να πληρώνει. Οπότε ουσιαστικά αυτός θα σταματήσει να πληρώνει. Τώρα η τράπεζα τι θα κάνει, έχει 2 επιλογές. Ή θα πάρει το σπίτι και θα το βγάλει στο πληστηριασμό και θα γράψει τη ζημιά, ή θα προσπαθήσει να βρει κάποιον τρόπο να συνθηκολογήσει με αυτόν που είναι μέσα στο σπίτι και έχει αγοράσει και δεν πληρώνει πλέον, με σκοπό να περιορίσει τη ζημιά. Αυτές είναι οι 2 επιλογές. Εκτός αν βέβαια κάποιος εκτιμάει ότι αυτό το σπίτι σε 2-3-4 χρόνια θα έχει πάλι 250 ή 500.000. Οπότε εκεί πέρα πάω πάσο, αλλά δεν νομίζω κανένας να εκτιμάει κάτι τέτοιο. Οπότε στην Αμερική τι κάναν λοιπόν? Σου λέει, κοίτα να δεις, αν εσύ σαν τράπεζα βγεις αυτό το ακίνητο
να το βγάλει στον πληστηριασμό, που σήμερα η λογική του τιμή είναι 120.000, θα πάρει 80. Οπότε βρες μία μέση οδό και αντί για 120, βάλει τον ανχάρισέ του, ας πούμε, λέμε τώρα τα 50, τα 70, 80, 100 χιλιάδες ευρώ, έτσι ώστε να σου χρωστάει 140-150. Από 250. Ναι, παράδειγμα. Έτσι ώστε να σε πληρώνει και αυτός και αυτός να έχει την προσδοκία ότι κάποτε θα τελειώσει να το πληρώνει και θα είναι δικό του. Διότι κάποιος που ξέρει το σπίτι του σήμερα κάνει 100.000, δεν θα πληρώνει την τράπεζα ένα χρέος που κάνει 250.000. Και αυτό είναι περίπου που έχουν κάνει στην Αμερική σε πολύ μεγάλη έκταση. Και μάλιστα προχθές κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και να κάνω λάθος, νομίζω η Bank of America, κάπου 5 δισεκατομμύρια ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το μέσο κούρεμα στεγαστικού δανείου, στην συγκεκριμένη είδηση πριν 4-5 μέρες, ήταν γύρω στις $150.000 που έκανε η τράπεζα. Λοιπόν, αυτό λένε ορισμένοι, μα αυτό δεν είναι σωστό, διότι πρέπει να πληρώνουμε τα χρέη μας. Ναι, πράγματι έτσι είναι, πρέπει να πληρώνουμε τα χρέη μας και δεν λέει κανένας όχι. Αλλά έχουμε μια αδειάζουσα κατάσταση, όπου όλοι είναι κολλημένοι στον τοίχο και δεν υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Άρα ή θα πρέπει να γίνουν και κουρέματα σε στεγαστικά δάνεια, όπως γίνονται κατά κόρον σε καταναλωτικά δάνεια, όπως γίνονται και σε εταιρικά. Άμα μια εταιρεία δεν μπορεί να πληρώσει, τι θα κάνεις εσύ, θα το διαγράψεις ή θα προσπαθήσεις να την βοηθήσεις μειώνοντας το συνολικό κεφάλαιο, έτσι ώστε αυτή η εταιρεία να έχει την πιθανότητα να σε πληρώσει πίσω σε λιγότερο ποσό. Ή αλλιώς, άμα είναι, κλείνει η εταιρεία και τα χάνεις όλα. Είναι το ίδιο πράγμα. Και βεβαίως περίπου το ίδιο πράγμα γίνεται και στη χώρα μας. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να πληρωθεί το χρέος που έχουμε. Μας έκαναν το κούρεμα. Να κάνω εδώ δύο ερωτήσεις, γιατί είναι πολύ κρίσιμες. Είναι πολύ κρίσιμο σημείο αυτό. Ερώτηση πρώτη. Εάν υποθέτουμε ότι πάμε σε μια γενικευμένη ρύθμιση κουρέματος στεγαστικών δανείων, την ζημιά που θα γράψουν λογιστικά οι τράπεζες, γιατί μέχρι να βγάλουν το. Ναι, θα πρέπει να ανακεφαλοποιηθεί. Πρέπει να βρεθούν χρήματα γι' αυτό. Ναι, βεβαίως. Δεν είναι τόσο εύκολο λοιπόν να γίνει. Όχι, δεν είναι. Και αυτό δεν ξέρω. Αυτό θέλει μια μελέτη, να δούμε τι, πώς και τα λοιπά. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να γίνει. Είναι... Άρα, δεν είμαστε εμείς κάποιοι κακοί που δεν το κάνουμε ενώ γίνεται. Θέλει αυτό το βεβαίως, του. Πρέπει να έχεις και τα ανάλογα κεφάλαια να πεις ότι να υποστηρίξεις την κεφαλαιακή βάση πάλι των τραπεζών. Όχι το όλο το ποσό που θα κουρευτεί, αλλά κάποιο αναλογικό ποσό τέλος πάντων. Για να μπορεί να κρατηθεί η κεφαλαιακή πρακτική. Δεύτερο ερώτημα. Έχει προκύψει ένα θέμα χθες με μια δήλωση που παρεμηνεύθηκε του Μάκη Βορύδη. Έγινε χαμός σχετικός από προχθές. Mm-hmm. Και ρωτήθηκε ο Μάκης Βορύδης, η Τρόικα έχει ζητήσει και πιέζει για την άρση της γενικής απαγορεύσεως κατασχέσεων στην πρώτη κατοικία. Σήμερα στην Ελλάδα, αν έχει μια πρώτη κατοικία έστω ποσού νομίζω 200.000 ευρώ, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα η τράπεζα. Ιδάλλως, δεν λέω για εκείνους που έχουν πέσει σε ανεργία, δεν έχουν χρήματα για λόγω της κρίσης, χάσουν το μισθό τους και αυτά που ακούσουν έχει, γιατί αυτά υπάρχει ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, mm-hmm. που αν κάποιος έχει υποστεί μεγάλη μείωση του εισοδήματός του λόγω της κρίσης, πάει στο δικαστήριο και βγαίνει απόφαση και το δικαστήριο μπορεί να διτάξει και μείωση του πιτακίου και επιμήκυνση στον χρόνο. Και το οποίο να πω είναι ένας θετικός νόμος. Είναι πάρα πολύ θετικός νόμος, γιατί συνεχώς ακούω αντεπιχείρημα. Μα αφού έχασα τη δουλειά μου, έπαιρνα 1.800 ευρώ, τώρα παίρνω 1.000 ευρώ, για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων υπάρχει ο νόμος για την υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Πας στο δικαστήριο, εάν δεν τα βρει την τράπεζα κατηδίαν, και είναι υποχρεωμένη η τράπεζα βάσει του νόμου να σου δώσει και επιμήκυνση και μείωση επιτοκίου και μείωση δόσης και τα πάντα. Αυτός ο νόμος ήδη ισχύει. Mm-hmm. Στο θέμα τώρα της άρσης της γενικής απαγόρευσης στην εκτέλεση του πληστηριασμού στην πρώτη κατοικία, ποια είναι η αίσθηση που λέει η άλλη πλευρά? Και σε ρωτάω να αποκτήσω μια γνώμη. Λέει ότι αν έχει γενικό περιορισμό απαγορεύσεως στην κατάσχεση, στον πληστηριασμό, τότε η τράπεζα δεν μπορεί να δώσει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την πρώτη κατοικία, αφού δεν μπορεί να εκτελέσει πάνω στην πρώτη κατοικία, και άρα αυτομάτως παγώνει η στεγαστική αγορά ακινήτων. Έχει βάση αυτό? Έχει βάση αυτό. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν έχει βάση, αλλά περισσότερη βάση νομίζω είναι ότι και να θέλουν οι τράπεζες να κάνουν κατασχέσεις, νομίζω δεν θα μπορούν. Δεν μπορούν. Γιατί είναι πάρα πολύ λίγο το ποσοστό των δανείων που είναι στο μαύρο, δηλαδή που αυτά που χρωστάει ο δανειολήπτης είναι λιγότερα από την πραγματική σημερινή αξία του ακινήτου. Άρα δεν συμφέρει στην τράπεζα να κάνει την κατάσχεση. Ορίστε. Άρα λες δεν συμφέρει στην τράπεζα να κάνει την κατάσχεση. Δεν νομίζω να το κάνουν, όχι, δεν νομίζω. Θα είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις όπου θα τους συμφέρει να το κάνουν. Εάν δεν συμφέρει η γενική απαγόρευση, σε τι εξυπηρετεί?
Αυτό είναι καλό ερώτημα. Αυτό νομίζω, δεν νομίζω να εξυπηρετήσει τίποτα, διότι έτσι κι αλλιώς δεν το κάνουν οι τράπεζες. Δεν νομίζω να εξυπηρετήσει τίποτα. Ναι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ξέρεις τι ξύλο έχει φάει ο Βορύδης δύο μέρες για αυτή τη δήλωση. Όπου δεν είπε αυτό ο άνθρωπος. Είπε ότι εγώ λέω το δούμε σε 12, 18, 20 μήνες, ενώ η Τρόικα ζητάει να γίνει τώρα. Το επιχείρημα της Τρόικας δεν είναι πάλι τα βαμπύρου θα μας πάρουν τα σπίτια που λέει ο Καμένος. Είναι ότι προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα πώς θα ξεπαγώσουμε τη στεγαστική αγορά. Ακριβώς. Γιατί αλλιώς δεν παίρνει μπρος η οικοδομή, δεν βρίσκει ακόμα δουλειά στην οικοδομή, δεν βρίσκει δουλειά ο οικοδόμος. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αν κάποιος θέλει να πουλήσει το ακίνητό του, δεν θα μπορεί κιόλας. Αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πάμε σε δύο τελευταίες ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Πέραν των όποιων λαθών μπορεί να έχει το πρόγραμμα του μνημονίου, πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι της Τρόικας είναι κάποια βαμπύρ που θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας πιούν το αίμα όπως περίπου ακούμε? Όχι, όχι. Είναι κάποιοι που προσπαθούν σε κάποιο βαθμό να μας βοηθήσουν, αλλά η κατάσταση είναι τέτοια που και αυτοί έχουν πέσει έξω, έχουν κάνει πολύ λάθος εκτιμήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλαν το κακό μας. Καλά, λάθος εκτιμήσεις. Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει ελπίδα? Βεβαίως υπάρχει ελπίδα. Βεβαίως υπάρχει. Κατά την άποψή μου, αν ήταν στο χέρι μου, νομίζω θα μπορούσα να τα λύσω όλα αυτά τα προβλήματα σχετικά. Για πες μας. Τίποτα. Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Είναι άλλο η δημοσιονομική προσαρμογή και άλλο είναι η βιωσιμότητα του χρέους. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει να γίνει? Βεβαίως πρέπει να γίνει. Αυτό που κάνουμε σήμερα έχει σχέση με την δημοσιονομική προσαρμογή, δηλαδή με αυτό που λέγαμε πριν ότι για πάρα πολλά χρόνια οι δαπάνες μας ήταν πολύ περισσότερες από τα έσοδά μας. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται για πάντα. Άρα αυτό πρέπει να φτιαχτεί. Αυτό είναι όμως άλλο θέμα από την ρητορία που ακούμε ότι όλα αυτά γίνονται για να αποπληρώσουμε τους δανειστές μας. Μέχρι τώρα, και το έχεις πει και εσύ, δεν έχουμε πληρώσει ούτε ένα σεντ στους δανειστές μας. Αφού έχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Και μάλιστα και ακόμα και το ομόλογο που πληρώθηκε πριν λίγο καιρό των 3 δις, έγινε με ένα τρίκ που έχω πει τώρα και 1,5 χρόνο μέσω του ΕΛΑ κτλ. Δηλαδή τα τυπώσαμε αυτά τα λεφτά και τα χρωστάμε στους εαυτούς μας και τους τα δώσαμε. Ούτε αυτά τα είχαμε να τους πληρώσουμε. Οπότε όσον αφορά η ρητορία που κάνει λόγο ότι έχουμε τους βαμπύρ από πάνω μας και μας ρουφάνε το αίμα για να πάρουν τα λεφτά τους, δεν ισχύει. Και δεν ισχύει για άλλον έναν λόγο, διότι έχουν υποστεί μέχρι τώρα ένα κούρεμα 100 δις. Βεβαίως, ορισμένα από αυτά τα λεφτά ήταν δικά μας που κουρεύτηκαν, εντάξει, αλλά τα περισσότερα ήταν δικά τους. Και νομίζω, τουλάχιστον τώρα είναι αρκετά εμφανές, ότι θα γίνει και δεύτερο κούρεμα. Ελπίζω αυτή τη δεύτερη φορά να είναι αρκετά μεγάλο και να γίνει σωστά η δουλειά. Να σου πω και τι θα γίνει, για να γραφτεί, τι πιστεύω εγώ. Θα περάσει με την Τραπεζική Ένωση όλο το κεφάλαιο της ανακεφαλαιοποίησης, περίπου 53 δισεκατομμύρια. Θα περάσουν στον ESM από το δημόσιο χρέος. Κάποια στιγμή μέσα στο 2013 θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Και υπολογίζω περίπου άλλα 50 δισεκατομμύρια τα οποία θα κουρευτούν από τα κέρδη που έχει η ΕΚΟΥΤΟΥ και τα κράτη από τα ελληνικά ομόλογα. Στο όριο μας χρειαζόμαστε. Δεν νομίζω παραπάνω. Τόσο θα μας δώσουν, Γιώργο. Θα δούμε. Τι βλέπω, τι ακούω στις Βρυξέλλες να συζητάνε. Αυτά τώρα που είπες είναι κάπου 100 δισεκατομμύρια. Τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι το νούμερο το οποίο λέω τον τελευταίο καιρό ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον ακόμα για να έχουμε πιθανότητα. Αυτό όμως θα μας κάνουν. Να σου πω κάτι, τι μου απάντησαν εμένα ο πρόεδρος του Μπαρόζο πριν από 2 εβδομάδες στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Όταν του έθεσα το ερώτημα, το Δούνου του πιέζει για περαιτέρω κούρεμα, τι λέει η Κομισιόν, μου είπε, φτάστε σε πρωτογενές πλεόνασμα και τότε θα το συζητήσουμε. Μακάρι. Δεν είπε δεν το κάνουμε. Φτάστε σε πρωτογενές πλεόνασμα και τότε θα το συζητήσουμε. Εντάξει. Μακάρι. Ένα τελευταίο, Γιώργο, mm-hmm. Συγγνώμη. Ένα τελευταίο. Ακούω συνέχεια διάφορους βουλευτές, κυρίως τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι συμπαθέστατοι περισσότεροι, αλλά θα με συγχωρέσουν τελείως εκτός πραγματικότητος, και λένε διαρκώς στα κανάλια ότι τα έσοδά μας επαρκούν για τα έξοδά μας πλην των τόκων. Ισχύει αυτό? Αν όλα πάνε καλά, όχι, του χρόνου ενδεχομένως να ισχύει, που δεν νομίζω, αλλά ας πούμε ότι του χρόνου. Σήμερα όχι, δεν ισχύει. Σήμερα δεν ισχύει. Όχι. Αν πάει το καλά το πράγμα, θα ισχύει. Αν εκτελεστεί ο τωρινός προϋπολογισμός μέχρι του χρόνου, θεωρητικά θα έχουμε νομίζω 1-2 δισεκατομμύρια. Για να το καταλάβει ο κόσμος. Κάθε φορά που ακούτε τα κανάλια να λέει ένας βουλευτής, τα έσοδά μας είναι πάνω από τα έξοδά μας, αυτό θα σήμαινε, αν ήταν αλήθεια, ότι θα είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα. Έτσι. Και όχι πρωτογενές έλλειμμα. Εμείς εξακολουθούμε να έχουμε πρωτογενές έλλειμμα, ευελπιστούμε, το έχουμε μειώσει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, ευελπιστούμε ότι σύντο χρόνο θα φύγουμε. Ναι. Και ένα τελευταίο. Mm-hmm. Φόροι. Γράφει πολλά άρθρα για τους φόρους. Για πες μας λίγο γι' αυτό. Ήμουν χθες στο Μέγκα και έλεγε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Παρασκευόπουλος ότι πρέπει να πάμε στο άνω των 100.000 ευρώ τους φορολογικούς συντελεστές στο 92%,
στο άνω των 300.000 ευρώ 100% ή δυνατόν. Μην γελάς, τηλεόραση θα πει το Μέγκα. Μάλιστα είπε εκεί το λένε οι Γάλλοι αριστεροί, αλλά υπονοούσε ότι αφού το λένε οι Γάλλοι αριστεροί και είναι το αδελφό μας κόμμα, το κάνουμε κι εμείς. Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Τι πράγμα είναι. Κοίτα, είναι μια γνωστή, μια σειρά από άρθρα που έχω γράψει πάλι, που δείχνω μια καμπύλη, την καμπύλη Λάφερ, όπου ουσιαστικά αυτή η καμπύλη τι λέει, κοιτάτε να δείτε. Όσο μεγαλύτερη είναι η φορολογία, τόσο λιγότερο θα θελήσει ο άλλος να δουλέψει με σκοπό να σου αποδώσει αυτούς τους φόρους. Άρα όταν εσύ θα φτάσεις να έχεις 100% φορολογία, δεν θα δουλεύει κανένας. Οπότε δεν θα έχεις οικονομία, θα έχουν διαλυθεί τα πάντα. Το συμπέρασμα είναι όσο μεγαλύτερη είναι η φορολογία, τόσο μεγαλύτερη επιβάρυνση υπάρχει στην οικονομία. Και βεβαίως ο Ρόναλντ Ρέιγαν είναι αυτός που το έχει αποδείξει αυτό περισσότερο, καθώς έριχνε συνέχεια τους φόρους και η οικονομία πήγαινε πάνω. Η κατάληξη είναι ότι δεν γίνεται με φορολογία να λυθεί το πρόβλημά μας. Γίνεται με μείωση δαπανών. Εξάλλου χρέη τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν, δεν θα πληρωθούν και αυτό συμπεριλαμβάνει μείωση και φόροι που δεν μπορούν δηλαδή, να πληρωθούν. Μείωση δαπανών δηλαδή. Μείωση των δαπανών. Τώρα εκεί. Δηλαδή, κάτσε με το ξεφεύγει έτσι. Μην γίνεσαι και εσύ πολιτικά. Μείωση των δαπανών. Συγγνώμη, εγώ διαβάζω ελληνικό προπολογισμό. Θες κράτος, θες το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο είναι συντάξεις. Για μένα είναι τώρα και μια δεκαετία που έχω πει ότι πρέπει να μειωθούν πάρα πολύ οι συντάξεις. Κυρίως οι συντάξεις που είναι πάνω από 1.000 ευρώ. Για μένα, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν συντάξεις των 2.000 και 3.000 και 4.000 ευρώ, που υπάρχουν και ενδεχομένως πάρα πολλοί βουλευτές έχουν αυτή τη σύνταξη. Αλλά λέμε τώρα. Μην κοιτάς εμένα, θα πάρω σύνταξη μετά τα 65 και δεν ξέρω τι σύνταξη θα πάρω τότε. Οπότε μην λοιπόν, για μένα, από τη στιγμή που δεν έχουμε. Αν είχαμε, εντάξει, να τα δίνουμε, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε και το κονδύλι των συντάξεων ενδεχομένως είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στον προϋπολογισμό, δυστυχώς αυτό πρέπει να μειωθεί. Η μάνα μου παίρνει 100 ευρώ, δεν θέλω να μειωθεί τη μάνα μου. Πρέπει να μειωθούν οι μεγάλες συντάξεις. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά το πλαφόν. Άσχετα το τι έχει θεωρητικά πληρώσει ο άλλος. Διότι οι περισσότεροι από αυτοί που παίρνουν 2 και 3 και 4 χιλιάδες δεν είναι στον ιδιωτικό τομέα. Κανένας στον ιδιωτικό τομέα δεν παίρνει 3 και 4 χιλιάδες. Όλοι είναι του δημοσίου. Αυτοί θεωρητικά τα έχουν πληρώσει, δεν τα έχουν πληρώσει. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση το τι ακριβώς σημαίνει Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι ασφαλίσεων, όχι αποταμιεύσεων. Και δεύτερον, θα πρέπει να συζητήσουμε σαν κοινωνία σοβαρά μια φορά το αν αυτό που λέμε ΙΚΑ, τι είναι. Είναι κοινωνικό δίκτυο ασφαλείας ή είναι κουμπαρά. Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων φαντάζομαι πρέπει να γίνουν, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό όμως. Εγώ θα προτιμούσα πολύ απλά να κάνουμε αυτή την αναδιάρθρωση του κράτους επιτέλους και εκεί θα δούμε τι μας περσεύει. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα σήμερα, ξέρεις κάτι, τόσους. Ας κάνουμε πρώτα αυτή την αναδιάρθρωση και αυτό θα το δούμε στην πορεία. Καθώς θα αναδιαρθρώνουμε το κράτος και θα το μηχανογραφούμε και θα το μειώνουμε και θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε πράγματα πολύ πιο απλά, εκεί στην πορεία. Θα το δούμε και δεν έχω κανένα πρόβλημα αυτό να γίνει διά της συνταξιοδοτικής οδού ή με απολύσεις. Απλά το να λέμε ένα αυθαίρετο νούμερο ότι πρέπει να απολυθούν τόσοι δεν με βρίσκει και τόσο σύμφωνο. Νομίζω πρέπει πρώτα να κάνουμε αυτή την αναδιάρθρωση του κράτους. Μέσα από εκεί θα δούμε ακριβώς πόσο λιγότερο κράτος χρειαζόμαστε. Το ότι όμως χρειαζόμαστε μικρότερο κράτος αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τελευταία ερώτηση με το χέρι στην καρδιά με τα σύν και τα πλήν. Εάν ήσουν βουλευτής, εάν είχες εκλεγεί. Σε εκλογές 6 Μαΐου και 17 Ιουνίου. Και σου εύχομαι, πραγματικά το εύχομαι, κάποιο μήνα εκλεγείς. Είσαι από αυτούς που θα ήθελα να τους δώσω τη Βουλή. Ευχαριστώ. Θα τα ψήφισες τα μέτρα. Θα τα ψήφισα, δυστυχώς. Όχι επειδή μου άρεσαν. Καταπληκτικό, και εγώ αυτό λέω. Επειδή δεν είχα άλλη επιλογή. Δεν είναι ότι. Δεν... Θα τα ψήφισες όμως τελικά. Και υπογείως θα άκουγε η κυβέρνηση τα μπινελίκια που θα πήγαιναν σοριδών. Αλλά θα τα ψήφισα αναγκαστικά. Διότι δεν έχω άλλες επιλογές. Δεν θα είχα άλλη επιλογή. Κυρίως το κομμάτι που διαφωνείς είναι τις φορολογίες, φαντάζομαι. Ναι. Εκεί κυρίως διαφωνώ. Εκεί διαφωνώ κάθετα και διαφωνώ τόσο κάθετα. Ενδεχομένως θα το σκεφτόμουν και να απειλήσω να μην ψηφίσω. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Είμαστε στην ίδια βάρκα προς το κομμάτι αυτό και η δική μου διαφωνία εκεί είναι. Παρά τα αυτά, αγαπητέ Γιώργο, θα το καταλάβεις όταν με το καλό έρθει η σειρά να είσαι και εσύ βουλευτής. Όταν παίρνεις το αξίωμα, αντιλαμβάνεσαι μέσα σου την ευθύνη. Έτσι. Και ξέρεις όταν φτάνει να πεις, θα απειλήσω να μην ψηφίσω, όταν ξέρεις τι θα γίνει την επομένη, όπου θα πηγαίνω και όμως στο ATM να σηκώνει λεφτά και δεν θα βρεις λεφτά. Είπα θα απειλήσω, δεν είπα θα ψηφίσω. Είπα θα απειλήσω. Γιατί ζούμε στην εποχή του παραλογισμού. Γυρίζει ο πρωθυπουργός της Βρυξέλλης και βγαίνει άλλος και λέει: Θηρία, αλλιώς δεν θα ψηφίσω τα μέτρα. Και πάλι πρόσεξε, Άδωνη. Τα λέω τώρα, είμαι έξω από το χώρο. Ενδεχομένως, αν ήμουν πιο μέσα σαν και εσένα, θα έλεγα διαφορετικά. Δεν το ξέρω. Απλά
Απ' έξω τώρα που τα λες, προχωρώ. Τα λες μια χαρά, Γιώργο μου, και το κομμάτι που ασκείς την κριτική για τη φορολογία είναι ολόσωστο. Εγώ υπογράφω όλα όσα έχεις γράψει για το θέμα της φορολογίας. Είμαι και εγώ στην άποψη ότι το κράτος μας έπρεπε να έχει προχωρήσει πολύ πιο τολμηρά στη μείωση των δαπανών, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ανεβάσει τους φόρους, ώστε να δώσει την ευκαιρία στην αγορά να λειτουργήσει και να βρει τελικά ακόμα δουλειά και να αυξηθούν τα εισοδήματά μας σε βάθος χρόνου από πραγματικά λεφτά. Έτσι, αλλά αυτό είναι. Δυστυχώς. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχουν αυξηθεί και τα έσοδα με την αυξημένη φορολογία. Αυτό είναι το. Δεν, μα δεν πρόκειται να αυξηθούν. Και δεν πρόκειται. Και τώρα είμαστε στο σημείο της της καμπύλης Λαφέρ, όπου όσο και να αυξάνουν τους φόρους, οι φόροι ακριβώς, πέφτουν. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε ειλικρινά να αρχίσουμε να τα ρίχνουμε αυτά τα πράγματα πάλι, γιατί δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Έφερε